Εντυπωσιακή είναι η εικόνα από την άσκηση ΝΕΟΕ 2020 που έγινε σήμερα στον Κερίτη ποταμό, στον Αλικιανό Χανίων. Τα νερά του ποταμού παρασύρουν ένα αυτοκίνητο με δύο άτομα που επιχειρούν να περάσουν πρόχειρη διάβαση στο ύψος της γκρεμισμένης γέφυρας του ποταμού. Άμεσα οι πυροσβέστες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων. Παρακολουθήσαμε την προτελευταία άσκηση που έχει προγραμματίσει η Περιφέρεια Κρήτης σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Με αυτό την άσκηση που κάναμε εδώ, θέλουμε να ανακρατήσουμε το επιχειρησιακό επίπεδο των πυροσβεστών σε ένα πολύ υψηλό σημείο. Μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει όλο το χειμώνα να τα πάμε εξαιρετικά στην Κρήτη. Να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να ευχηθώ όλα να περιοριστούν μόνο σε ασκήσεις για αυτή τη χειμερινή περίοδο. Ακόμα ένα άτομο όμως έχει εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του σε άλλο σημείο του ποταμού μετά από κατολίσθηση βράχων, με αποτέλεσμα να χρειάζεται επίσης η επέμβαση των πυροσβεστών για τη διάσωσή του, σύμφωνα πάντα με το σενάριο της άσκησης, που δεν διαφέρει βέβαια και πολύ από τη θλιβερή πραγματικότητα που ζήσαμε τον περασμένο Φεβρουάριο στο Γεροπόταμο. Και με τη βοήθεια των ανδρών της υπηρεσίας, όπως προείπα, αλλά και των άλλων συμμετεχόντων φορέων, καταρθώσαμε και απεγκλωβίσαμε τα άτομα από τα οχήματα που προανέφερα. Η πυροσβεστική εδώ πέρα συμμετείχε με τρία πυροσβεστικά οχήματα, με βοηθητικά οχήματα και καθοριστικό ρόλο είχε το ελπιστριοφόρο, το άρμα που διαθέτει η υπηρεσία μας και είναι σε ετοιμότητα. Πραγματικά μας έδωσαν και εμάς να δούμε μια εικόνα για το τι ετοιμότητα επικρατεί αυτή τη στιγμή στις υπηρεσίες. Νομίζω ότι ήταν καθόλου επιτυχημένη όλη αυτή η επιχείρηση που έγινε. Εύχομαι να τα λέμε μόνο σε τέτοια φαινόμενα και μια που βρισκόμαστε και θα έλεγα ότι βοήθησε και η μέρα, γιατί λίγο ήταν να ήταν πραγματικό το γεγονός. Είδατε με βροχή, ήταν δύσκολες καταστάσεις, όμως είδατε. Πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός και του δεύτερου ατόμου. Έχει παραλάβει ο Ερυθρός Σταυρός, πάει σε ασφαλές σημείο και θα μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ γιατί είναι τραυματισμένος. Στην σημαντική αυτή άσκηση, η οποία ήταν επιτυχής, βρέθηκαν επιποδός και συνεργάστηκαν αρμονικά μεταξύ άλλων κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας του ΕΚΑΒ και η επιλεκτή ομάδα ειδικών αποστολών του Δήμου Χανίων.